Να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι εγώ είμαι υπέρ όλων των μορφών ενέργειας και των ανανεώσιμων και των άλλων μορφών και της πυρηνικής και του λιγνίτη και τα πάντα σε μια χώρα. Διότι μπορεί να απαιτείται κάποια στιγμή να χρησιμοποιήσουμε οτιδήποτε και να μην μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Όπως βρισκόμαστε τώρα σε μια κατάσταση η οποία ναι μεν φαίνεται ή λέγεται ότι προέρχεται από τους Ρώσους κτλ. Η κατάσταση δεν είναι από τους Ρώσους, είχε ξεκινήσει πολλούς μήνες νωρίτερα. Δεν ξέρω γιατί οι θύνοντες εδώ πέρα θέλουν να το εντοπίζουν πάντα εκεί. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Είναι γενικότερο το πρόβλημα και ευθύνεται η πολιτική γενικότερα. Η παγκόσμια πολιτική, οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι και όλοι μας οι οποίοι προωθούμε αυτές τις πολιτικές οι οποίες μας οδηγούν εδώ. Έτσι λοιπόν και οι κάτοικοι της Ευρώπης και της Ελλάδας και της περιοχής μας σκέφτονται κάποιο πιο χαμηλό κόστος για την ενέργεια και ειδικά για τη θέρμανση εν ώψη και χειμώνα. Το θέμα είναι, δεν ξέρω γιατί το σκεφτήκαν νωρίτερα, αυτό δεν ξέρω. Πρώτον. Και δεύτερον, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα. Δεν ξεκαθαρίζουμε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το θέμα που μας αφορά τώρα και πάμε να συζητήσουμε, ότι παραμένει σε ένα κόστος πάρα πολύ χαμηλό και ενώ φαίνεται στους άλλους ότι είναι πάρα πολύ ακριβό. Το κόστος το οποίο έχει η ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά, η ηλιακή ενέργεια, είναι σε τιμές πάρα πολύ χαμηλές που πωλείται από τους επενδυτές στο κράτος με ένα ποσό 0,042 λεπτά μέχρι 0,47. Το δε η αιωλική ενέργεια πωλείται 0,052 με 57. Άρα είναι πάρα πολύ χαμηλή για να λέμε ότι έχει φτάσει στα ύψη. Δεν είναι εκεί το θέμα, είναι αλλού. Είναι θέμα στο αέριο, είναι θέμα στην εκμετάλλευση του αερίου μέσα από αυτά τα συστήματα και μέσα από τις επιχειρήσεις οι οποίες επεξεργάζονται και τροφοδοτούν την αγορά και παράγουν ενέργεια από το αέριο και εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Αλλά εν τόσο αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δυνατότητα να αναλύσουμε οικονομικά τι γίνεται και πώς μπαίνει στην αγορά και με τι τιμή μπαίνει. Για τους κατοίκους, ας πούμε, που έχει ένα κτίριο μέσα στις πόλεις ή στην Ήπειρο. Εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση, γενικότερα οι τελευταίες κυβερνήσεις, για να μην εστιάζουμε να χάσει την τελευταία κυβέρνηση, δεν είδανε ποτέ με καλό μάτι τη ΣΑΠΕ. Αποσπασματικά τα βλέπαν τα θέματα, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα ειδικά η φωτοβολταϊκή ενέργεια, η οποία θα μπορούσε να μπει σε κάθε σπίτι. Και φτάσαμε τώρα, λέει, στα δύσκολα να πούμε ότι επιδοτούμε πάλι τα φωτοβολταϊκά για τις κατοικίες. Για τις στέγες. Για τις στέγες, ακριβώς. Εκείνο που θέλω να πω στον καθένα από εμάς είναι ότι σε μία στέγη, όταν πάμε να εξασφαλίσουμε, ας πάρουμε μια μέση οικογένεια κτλ., η οποία καταναλώνει 2.000 κιλοβατόρες το χρόνο, με ένα δεκάρι φωτοβολταϊκό στη στέγη, το οποίο σήμερα δεν στοιχίζει πάνω από 6.000, θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημά του για 25 χρόνια. Και να μην πληρώνει ούτε ένα ευρώ. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο το σαμποτάρουν από εδώ, το σαμποτάρουν από πάρα πολλές πλευρές, με νόμους διάφορους κτλ., με προβλήματα που δημιουργούσαν, να μην πω τώρα τις ενεργειακές κοινότητες που ήταν μια ενέργεια που ζουν στην Δανία 377.000 οικογένειες από τις ενεργειακές κοινότητες, στην Ισπανία άλλη τόση, στη Γερμανία το ίδιο, και εδώ ενώ ξεκινήσαμε να κάνουμε κάτι, τον μπλοκάρανε εν τη γενέση του. Που θα μπορούσε να δώσει λύση και ανάσα σε μια σειρά κόσμο για να μπορεί να έχει ένα παράλληλο εισόδημα μέσα από αυτά τα συστήματα της ηλιακής ενέργειας. Τώρα, θεωρώ ότι ο καθένας θα πρέπει να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Είναι προς το συμφέρον του, θα απαλλαγεί από το ρεύμα με ένα πάρα πολύ μικρό κόστος εάν μπει στη διαδικασία να βάλει φωτοβολταϊκά στη στέγη. Είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία, με ένα φάκελο απλό, με 6-7.000 το πολύ, ανάλογα δηλαδή και την κατανάλωση που θα έχει, μπορεί να λύσει το πρόβλημά του. Τώρα όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά πάρκα που είναι για κάποιους επένδυση ή που επενδύουν, ναι, όσοι έχουν κάποια γη στην Ήπεθρο και μπορούν να βάλουν μεγάλα πάνελ και οτιδήποτε, εκεί τι γίνεται, υπάρχει ενδιαφέρον από επενδυτές? Κοιτάξτε να δείτε, η Πελοπόννησο, εδώ είναι το άλλο πρόβλημα το μεγάλο που έχουμε, είναι κορεσμένη περιοχή από το 2008. Από τότε και μετά πολύ δύσκολα μπορεί να κάνει κάποιος επένδυση με καινούργιες άδειες στην περιοχή της Πελοποννήσου. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι μικρά έργα, 400 άρια, 400 κιλοβόλτ που μας δίνουν δυνατότητα ή κάποια αντίστοιχα σαν αυτό που βλέπετε πίσω μας, το οποίο είναι 100 στάρι που λέμε, και το οποίο δια της βίας παίρνουμε
και άδεια από την, για χρήση γης. Επειδή εδώ στην Πελοπόννησο θεωρούν, και ειδικά στην Αρκαδία, θεωρούν τα πάντα ότι είναι παραγωγική διαδικασία. Δηλαδή και τα νερά και τα ποτάμια και τα βράχια και όλα τα θεωρούν σαν παραγωγική τέτοια. Παραπάνω από ένα μεγαβάτ δεν σου δίνουν ποτέ άδεια να το κάνεις. Πέρα ότι τώρα κόπηκαν και οι άδειες τελείως μέχρι το 26, άρα έχουμε και άλλα προβλήματα εκεί. Μόνο επιμέρους αποφάσεις των υπουργών κτλ. Που μας δίνουν καλή ώρα, όπως μας δώσαν τώρα τη δυνατότητα να βάλουμε 400, 86 ΜΒ 400 σε όλη την Πελοπόννησο, που θα μοιραστούν σε κάποιο κόσμο, σε 200-400 άτομα, δεν ξέρω πόσα θα μοιραστούν, ανάλογα τι θέλει να προτείνει και θέλει να κάνει ο καθένας, και το κάνουν και ροντέο. Βγάζουν μια ημερομηνία πότε θα καταθέσουμε και σου λέει στις 11 η ώρα, στις 21 του Οκτώβρη, πρέπει να καταθέσετε. Και όποιος πάει πρώτος. Αν είναι 1.000, θα πάνε οι 200. Οι άλλοι θα περιμένουν το κόκκινο μάι για να επωφεληθούν αυτή τη δυνατότητα που μας δίνει το πετρέλαιο των φτωχών. Έτσι ονομάζω εγώ τον ήλιο, που δίνεται απλόχειρα σε όλο τον κόσμο και όποιος μπορεί να το εκμεταλλευτεί, το εκμεταλλεύεται. Όποιος δεν μπορεί, το εκμεταλλεύεται. Και δεν μιλάω τώρα για τους μεγάλους επενδυτές, μην αρχίσουν και λένε ότι ξέρεις, υποστηρίζεις τους επενδυτές και το ένα και το άλλο, να πούμε. Αυτές οι υποθέσεις που συζητάω είναι για μένα, ειδικά οι ενεργειακές κοινότητες, ήταν η δημοκρατία στην ενέργεια, την οποία τη σπαταλήσανε, ξεκίνησε από το επισταθάκι το 18, λειτουργήσε λίγο και επί Χατζηδάκη το 20 πότε ήταν και μετά τέρμα, το σταματήσανε και αυτό. Βάλανε μέχρι 70 ΜΒ και μετά μας κόψανε τελείως. Λοιπόν, άρα δηλαδή θα πρέπει να δούνε τι κάνανε μέχρι σήμερα, τι δυνατότητες δίνανε στον κόσμο, πώς τον προφυλάξανε και να μην φτάνουν τελευταία στιγμή να δίνουν τώρα να ξεκινήσουμε να κάνουμε φακέλους για να πάρουμε στα σπίτια πάνω και δεν ξέρω πότε θα τα δώσουν. Γιατί υπάρχει και το θέμα πότε θα το κάνεις. Δηλαδή, ξεκινάς τώρα εσύ, πότε θα μπορείς να το κάνεις. Θα το κάνεις σε ένα μήνα, σε δύο, σε πέντε, σε επτά, σε δέκα, ή θα περιμένουμε όταν περάσει, έρθει το επόμενο καλοκαίρι ή ο επόμενος χειμώνας. Για να δούμε πώς την περάσαμε το αυτόν, για να δούμε τι θα κάνουμε τον επόμενο. Άρα δηλαδή εδώ πέρα υπάρχει ένας επιγμός. Οι νόμοι αλλάζουν. Οι δύο βασικοί νόμοι που βγήκαν στην Ελλάδα, το 6 και το 10, που αφορούσαν την ενέργεια στο σύνολό της, ήταν οι καλύτεροι νόμοι που βγήκανε και μετά σπαταλήθηκε όλη αυτή η ιστορία με επιμέρους αποφάσεις υπουργικές, νόμους από εδώ, ξανά υπουργικές αποφάσεις, ξανά νόμους κτλ. Και έχουν διαλύσει το σύμπαν. Αυτό έχουν κάνει.